βελτίωση και τα μαθηματικά κρύβει μέσα του πολλαπλά στοιχεία τέχνης. Μέσα από την μετατροπή του STEM σε STEAM, η ένταξη της τέχνης οδηγεί στην ενεργοποίηση της διαθεματικότητας μεταξύ των υπόλοιπων κλάδων μέσα από τον κοινό αυτό δρόμο. Ένα βήμα παραπέρα, η μετατροπή του STEAM σε STREAM θα απελευθερώσει τα πιο ισχυρά ρεύματα της δημιουργικότητας μέσα από την ικανότητα της άμεσης επικοινωνίας μεταξύ των επιστημόνων σε αυτούς τους κλάδους. Ας απελευθερώσουμε λοιπόν την τέχνη πίσω από τους πιο ζωτικούς μας κλάδους και ας τη μοιραστούμε. Ο Θοδωρής Αναγνωστόπουλος είναι Science Communicator, κοινωνικός επιχειρηματίας και Public Speaker. Σπούδασε βιολογία και έχει διδακτορικό στη γενετική από το King's College London. Είναι συνιδρυτής της εταιρείας Psycho, η οποία μέσα από τη διεθνή της δράση έχει στόχο την προώθηση της επιστήμης μέσω της καινοτομίας σε ένα ευρύ κοινό. Είναι ακόμα ιδρυτής της Theta Communications, μια εταιρεία που εξειδικεύεται σε βιωματική εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού. Ακόμα είναι συνεδριτής των Athens, Patra και Θεσσαλονίκη Science Festivals, του Mind the Lab, του διαδικτυακού προγράμματος School Lab και της MKO Green Project. Από το 2011 έως και το 2015 υπήρξε κεντρικός ομιλητής του TEDx Athens, ενώ το 2014 και το 2015 παράλληλα του TEDx Limassol. Κυρίες και κύριοι, ο Θοδωρής Αναγνωστόπουλος. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ, στα εκπαιδευτήρια Δούκα, διότι όλα αυτά για τα οποία θα μιλήσω σήμερα, συμπτωματικά ή όχι, ίσως και να ξεκίνησαν εδώ. Πριν από περίπου 10 χρόνια, είχα μια ιδέα να κάνουμε μια θεατρική παράσταση, να εκλαϊκεύσουμε ένα επιστημονικό θέμα. Και πράγματι τότε η κυρία Δούκα και ο Λεωνίδας, ο Κοτσιφάκος, θυμάμαι, το υποστήριξαν πάρα πολύ, ήταν το πρώτο σχολείο που παίξαμε. Και έκτοτε θα ακολούθησε μια πορεία την οποία μέρος αυτής θα δείτε εδώ σήμερα. Θα ήθελα όμως να μιλήσω αρχικά για ένα θέμα, για ποιο λόγο υπάρχει ανάγκη κατανόησης της επιστήμης. Το 2016 τον Αύγουστο είχαμε ένα θύμα από Κοκκίτη, το οποίο ήταν ένα βρέφος δίμηνων και ήταν η πρώτη περίπτωση θύματος για 25 χρόνια στην Ελλάδα. Αυτό δεν ήταν συμβάν που έγινε μόνο στην Ελλάδα, αλλά είχαμε και μια πολύ μεγάλη κρούση στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αντιλαμβάνεστε ότι αυτό οφείλεται στο μεγάλο κίνημα του αντιεμβολιασμού που έχει προκύψει την τελευταία τριετία και το οποίο οφείλεται στο λεγόμενο φαινόμενο post-truth, δηλαδή στη διάχυση μη ορθής πληροφορίας στο ευρύ κοινό επειδή δημιουργεί ένα, όπως λέμε, case study από μόνο του, χωρίς να είναι. Επίσης, υπάρχουν ακόμα, αν θέλετε να πιστέψετε, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Αυτός είναι σχετικά γνωστός. Επομένως, και τέλος να πω, παρότι είναι δεκάδες τα παραδείγματα, ότι για λίγο όσοι είχατε μία παρόμοια θέση, χάσατε ένα συνέδριο που έγινε στο Κολοράντο για το Flat Earth, δηλαδή ότι η Γη είναι επίπεδη. Επομένως, υπάρχει μια βαθύτατη ανάγκη κατανόησης της επιστήμης από το ευρύ κοινό και αυτός είναι και ο στόχος της δικής μου δουλειάς. Να δούμε όμως πώς μπορεί να γίνει κατανοητή επιστήμη. Το 2017 είχα την ευκαιρία να πάω στο Μουσείο της Νέας Υόρκης, το Natural History, ένα υπέροχο μουσείο, το οποίο μέσα έχει εκατομμύρια εκθέματα, θα έλεγα, ή μάλλον εκατοντάδες χιλιάδες, είναι πιο σωστό. Ένα από αυτά είναι αυτός ο T-Rex που βλέπετε αριστερά, ο τυρανόσαυρος. Είναι ένα από τα 88 δείγματα που έχουν βρεθεί από το 2012 και μετά σε όλο τον πλανήτη. Είναι δηλαδή πολύ σπάνιος. Και μάλιστα ήταν και κατά ένα 80% αρτιμελής. Δηλαδή τα συμπληρώματα που έχουν βάλει είναι λίγα. Γι' αυτό το λόγο, μάλλον και γι' αυτό το λόγο, το μουσείο αυτό είναι πάρα πολύ δημοφιλές και υποδέχεται εκατομμύρια τουρίστες. Εν τούτης, ο τρόπος αυτός εκλαίκευσης της επιστήμης με αυτό εδώ το τρόπο είναι όσο νεκρός όσο είναι και ο δεινόσαυρος αυτός. Διότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε τόσο σπάνια και ελκυστικά εκθέματα όλοι μας για να μπορούμε να προσελκύουμε τον κόσμο. Η κατεύθυνση είναι μάλλον διαφορετική. Αν πάτε στο Franklin Institute στη Φιλαδέλφια, θα δείτε ότι
βάζουν τα παιδιά αριστερά να κάνουν ένα στατικό άλμα, να δούνε τι ύψος μπορούν να φτάσουν και στη συνέχεια τους ζητούν να τρέξουν και να κάνουν το ίδιο άλμα με φόρα, όπου και εκεί βλέπουν ότι πηδούν ψηλότερα. Και υπάρχει και κάποιος φυσικός εκεί, ο οποίος εξηγεί για ποιο λόγο, είναι σαν βολή λίγο αυτό το πράγμα, για ποιο λόγο πηδάς πιο ψηλά όταν έχεις φόρα. Κάποιοι από εμάς εδώ μάθαμε λοιπόν φυσική, χημεία, μαθηματικά, βιολογία στον πίνακα. Κι εγώ εκεί έμαθα. Ωραία ήταν, δεν λέω, αλλά δεν είχαμε μπορέσει ποτέ να συνδέσουμε αυτή τη γραμμούλα, ας πούμε, της ταλάντωσης με κάτι το οποίο να συμβαίνει γύρω μας, δηλαδή με τη γέφυρα του Ρίο, ξέρω εγώ, που πηγαίνω εκεί με το γιο μου και κουνάει και μου λέει «Γιατί κουνάει?» Λέω «Don't worry, είναι ασφαλές». Το να μπορέσεις να συνδέσεις λοιπόν την επιστήμη που σου διδάσκεται στο σχολείο με την καθημερινότητά σου είναι η βασικότερη άσκηση του STEM. Το STEM είναι η σύνδεση της επιστήμης με την πραγματικότητα. Και με τι τρόπο? Με τρόπο βιωματικό, με τρόπο ευχάριστο και με τρόπο ζωντανό. Θα δείτε ότι ο λόγος που υπάρχει ανάγκη για STEM, ένας από τους λόγους μάλλον, γιατί είναι δεκάδες οι λόγοι, είναι διότι, για παράδειγμα, στο μέλλον ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των επαγγελμάτων θα έχει βάση το STEM, το Science, το Technology, το Engineering και το Math. Θα έρθω και στο Arts και στο Reading λίγο αργότερα. Επομένως, είναι κάτι, αν θέλουμε, για τα παιδιά μας, είναι κάτι φοβερά απαραίτητο για τις δουλειές του μέλλοντος. Επιπροσθέτως εδώ, από μία άλλη πηγή, αν δείτε την λίστα των στοιχείων τα οποία είναι απαραίτητα για την επιτυχία, θα δείτε την επικοινωνία, το reading ίσως λοιπόν, την επικοινωνία, το reading, τα μαθηματικά, το teamwork, την ομαδική εργασία και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία το STEM τα συμπληρώνει και ερχόμαστε τώρα και προσθέτουμε τις τέχνες, καθώς και το διάβασμα και την ανάγνωση, για να ολοκληρωθεί αυτό το μοσαϊκό που λέγεται STREAM. Αν δούμε τώρα μία έρευνα, η οποία είναι από τις βασικότερες έρευνες που υπάρχουν στο κομμάτι της εκπαίδευσης, η PISA, η οποία έχει μία μεγάλη βάση, αν θυμάμαι σωστά, είναι κάπου 70.000 ερωτώμενοι νέοι και η οποία γίνεται σε 43 χώρες. Εδώ λοιπόν αυτή η έρευνα δείχνει την αξιολογεί κυρίως τρία πράγματα, τα μαθηματικά, τις επιστήμες και την κατανόηση κειμένου. Και όπου βλέπετε ότι είναι γκρι, δεν έχει γίνει αξιολόγηση. Όπου βλέπετε ότι είναι κόκκινο, είναι πολύ χαμηλά. Το πορτοκαλί είναι στο μέτριο και βεβαίως το πράσινο και το σκούρο πράσινο είναι καλά τα επίπεδα σε αυτά. Η Ελλάδα δυστυχώς δεν σκίζει. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι σκίζει η Ελλάδα. Βλέπετε εδώ αναλυτικά τι κάνει στην αξιολόγηση της PISA η Ελλάδα στην επιστήμη, στα μαθηματικά και στην κατανόηση κειμένου. Η πορεία δυστυχώς είναι και πτωτική. Και μην μπερδεύεστε, επειδή είμαστε εδώ σε ένα υπέροχο σχολείο που τα κάνουν όλα, μιλάμε για το σύνολο, έτσι, είναι ένας μέσος όρος για τα σχολεία της Ελλάδος. Δεν έχει έρθει ουσιαστικά να γίνει βίωμα η επιστήμη και τα μαθηματικά με την καθημερινή ζωή. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα που συμβαίνει. Λοιπόν, θα σας πω και ένα μέρος της δουλειάς που κάνουμε εμείς. Θα αναφερθώ σε ένα case study, σε ένα παράδειγμα περισσότερο. Πράγματι, έχω ιδρύσει αυτόν τον οργανισμό που λέγεται SAICO, από το Science Communication. Ασχολούμαστε εδώ και 11 χρόνια με τη διάχυση της επιστήμης, αλλά και με το empowerment, δηλαδή την ενδυνάμωση. Αυτός είναι ο τρόπος για να μπορέσεις να καταπολεμήσεις το λεγόμενο επιστημονικό αναλφαβητισμό. Τόσο να ενημερώσεις τον κόσμο, όσο και να ενδυναμώσεις εκπαιδευτικούς ή και νέους γενικότερα. Μπορεί να μας γνωρίζετε από τα διάφορα events που έχουμε κάνει, όπως είναι το Athens Science Festival, το Mind the Lab στο μετρό πάνω βλέπετε, αυτό είναι μια δράση μας στο μετρό του Βερολίνου πέρσι, μια δράση ενημέρωσης του
του ευρύτατου κοινού μέσω της επιστήμης σε σημεία τα οποία δεν θα το περίμενε κανείς. Γιατί εδώ θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση, να πω το εξής. Τρέχουμε για παράδειγμα το Athens Science Festival και το Larissa Science Festival, το Patra Science Festival στην Κύπρο, το ίδιο τώρα θα κάνουμε και ένα στην Κρήτη, και έχουμε συνολικά περίπου 50.000 επισκέπτες τον χρόνο. Μετά από 6 χρόνια που τα κάνουμε όλα αυτά, αποφασίσαμε να αξιολογήσουμε, ή μάλλον όχι μετά, παράλληλα, το ποιος έρχεται. Και δυστυχώς, βρήκαμε ότι το 80% αυτών που έρχονται είναι ήδη φιλικοί προς τις επιστήμες. Άρα, υπάρχει μία μεγάλη ανάγκη να μην κάνεις preaching to the converted, που λένε και οι Αμερικάνοι, δηλαδή αυτούς που ήδη ξέρουν, να τους λες αυτά που ξέρουν, αλλά να προσπαθήσεις να πιάσεις ένα ευρύτερο πλαίσιο, το ευρύτατο κοινό. Και γι' αυτό λοιπόν και εμείς το 2017 ξεκινήσαμε μία δράση που λέγεται Mind the Lab, από το αγγλικό Mind the Gap, και αρχίσαμε να πηγαίνουμε στα μετρό του κόσμου, συγκεκριμένα Αθήνα, Βερολίνο, Εδιμβούργο και Μαδρίτη έχουμε κάνει ως τώρα, και τώρα μέσα στο 19 θα κάνουμε 7 πόλεις. Τέλος πάντων. Και βεβαίως τις δράσεις ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών, κυρίως και στην κατά συνέπεια των μαθητών. Εδώ θα αναφερθώ σε μία συγκεκριμένα που είναι η πιο σχετική με το αντικείμενό μας. Είναι σίγουρα STEAM, το reading το έχει με το κομμάτι της έκφρασης του τι ακριβώς έκαναν τα παιδιά. Εδώ βλέπετε τις δράσεις μας κλπ. Λοιπόν, το πρόγραμμα λέγεται STEM Powering Youth. Είναι με την υποστήριξη του Ιδρύματος Vodafone και έχουμε ως ακαδημαϊκό σύμβουλο την ελληνογερμανική αγωγή. Τι κάνουμε. Το 2017 λοιπόν που το ξεκινήσαμε, είπαμε να πάμε να ενδυναμώσουμε εκπαιδευτικούς σε απομακρυσμένες περιοχές και στη συνέχεια αυτοί να εκπαιδεύσουν τους εφήβους οι οποίοι συμμετέχουν, με στόχο μέσα σε 10 εβδομάδες να καταφέρουμε να τους κάνουμε σε εισαγωγικά τεχνολογικούς εφευρέτες για να επιλύσουν τοπικά κοινωνικά προβλήματα. Αυτό ήταν σχετικά καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα, διότι δημιουργούσε... αυτές είναι οι περιοχές που έχουμε πάει ως τώρα, όπως βλέπετε, είναι κυρίως Δωδεκάνησα, Κρήτη, Θράκη, καθώς και τα νησιά στο Ιόνιο. Και έχουν συμμετάσχει ως τώρα κάπου 1.000 παιδιά, όπου, όπως προείπα, έρχονται λοιπόν οι εκπαιδευτικοί, τους φέρνουμε μάλλον στην Αθήνα, τους εκπαιδεύουμε για ένα μεγάλο διάστημα επάνω στο STEAM, και στη συνέχεια φεύγουν, πάνε πίσω στα σχολεία τους και τις απογευματινές ώρες για 10 εβδομάδες τρέχουν αυτό το πρόγραμμα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον στο impact του προγράμματος, δηλαδή στην αξιολόγηση την ποιοτική. Μας έχουν πει τα εξής οι καθηγητές, ότι παιδιά τα οποία το πρωί στο μάθημα πασχίζουν να τα βάλουν, να ηρεμήσουν και να συγκεντρωθούν για τα 50 λεπτά της διδακτικής ώρας, το απόγευμα που είναι 3,5 ώρες το session που κάνουμε, δεν κάνουν ούτε διάλειμμα και δεν θέλουν να φύγουν. Και είναι τα ίδια παιδιά. Παιδί που έχει δυσλεξία και είναι ο λιγότερο, ας το πούμε, πώς να το πω, καλός. Δεν υπάρχει καλός, κακός. Δεν αποδίδει πολύ καλά, τέλος πάντων, στο μάθημα. Το απόγευμα στην τάξη αυτή είναι ο καλύτερος μαθητής ενός γκρουπ. Με αυτή την ποιοτική αξιολόγηση καταλαβαίνεις ότι κάτι πρέπει να βελτιωθεί στον τρόπο της διδασκαλίας γενικότερα. Και ότι μπορείς με αυτόν τον τρόπο να αναδείξεις καλά χαρακτηριστικά από παιδιά τα οποία δεν αποδίδουν αλλιώς με το μαύρο πίνακα και με την ευθεία παράδοση, όπως την κάνουμε. Συμπτωματικά τώρα παρακολουθώ στο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη ένα executive πρόγραμμα. Πάω μια φορά το μήνα, για 4 μήνες. Τελειώνει τώρα τον Απρίλιο. Και ο τρόπος που μας διδάσκουν δεν έχει να κάνει με αυτά. Εδώ είναι για ένα άλλο θέμα, είναι για leadership. Ο τρόπος που μας διδάσκουν είναι πάρε, διάβασε ένα άρθρο πριν έρθεις και μετά είμαστε εκεί πέρα από τις 3 ώρες, τις 2, συζητάει όλη η τάξη
το άρθρο αυτό case study που μας έδωσαν. Και μετά μας πάνε σε groups και το ξαναδουλεύουμε αλλιώς κλπ. Δεν έρχεται ποτέ κανείς να πει, λοιπόν, ελάτε να σας πω τι λέει αυτό το άρθρο. Εξάγεται το συμπέρασμα από τους ίδιους τους, από τους ίδιους συμμετέχοντες, που το κάνει πολύ πιο ενδιαφέρον και engaging, ας το πούμε. Λοιπόν, πίσω εδώ, στο πρόγραμμα αυτό, το οποίο έως τώρα έχουν φτιαχτεί διάφορα projects που σας προείπα, να σας δώσω μερικά παραδείγματα να καταλάβετε. Το παιδάκι εδώ είναι από την Ξάνθη και έχει φτιάξει αυτά τα γυαλιά, τα οποία έχουν πάνω σένσορα, και τα έχει φτιάξει για τη γιαγιά του, η οποία δεν βλέπει. Δεν βλέπει καθόλου. Έχουν λοιπόν ένα σένσορα και όταν πλησιάζει ένα ψηλό αντικείμενο, ηχούν, κάνουν ένα μπίπ, ας πούμε, στο αυτή. Κάποια άλλα παιδιά έφτιαξαν ένα φαρμακείο στην Κάλυμνο, για να μπορούν, drone φαρμακείο, για να μπορούν να το καλούν στα διάφορα σημεία. Αυτές οι εφευρέσεις, σε εισαγωγικά, δεν θα αλλάξουν τον κόσμο σε καμία περίπτωση. Μπορώ να πω ότι και οι 125 βρίσκονται κάπου στο εμπόριο και μπορείς να τις αγοράσεις και πολύ καλύτερες από αυτές των παιδιών. Εν τούτου, στο να έχεις κάποια παιδιά 15 ετών στην Ξάνθη, στην Κάλυμνο και δεν ξέρω εγώ πού αλλού πήγαμε, και να ασχολούνται στον ελεύθερο τους χρόνο μαζί με τους συμμαθητές τους, σαν χόμπι, με την επιστήμη και με την τεχνολογία, με στόχο να δημιουργήσουν κάτι, νομίζω ότι είναι καλό. Οπότε αυτό είναι το βασικό μήνυμα. Και για να κλείσω με κάτι άσχετο. Εγώ λοιπόν ταξιδεύω γύρω-γύρω τον κόσμο, μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί θεωρώ ότι η εκπαίδευση θα έπρεπε να έρχεται κυρίως από τα ταξίδια. Παίρνω δε και τα δύο μου τα παιδιά, ο γιος μου είναι 8 χρονών, έχει πάει σε 27 χώρες, η κόρη μου είναι 2, έχει πάει σε 6. Όλοι μου λένε, μα δεν θυμούνται τίποτα, και εγώ λέω, πράγματι δεν θυμούνται τίποτα. Τίποτα δεν θυμούνται, από ποια να πάμε. Εν τούτης, δημιουργείται μία καλλιέργεια πνεύματος εσωτερικά, που αντιλαμβάνονται τη διαφορετικότητα, αντιλαμβάνονται τη φτώχεια, τον πλούτο, τη βιοποικιλότητα, όλα αυτά τα πράγματα, την ιστορία, με έναν τρόπο ο οποίος δεν χρειάζεται να θυμηθεί ο Αλέξανδρος ότι πήγαμε στην Ισλανδία και είδε ένα ηφαίστειο που το λέγανε έτσι. Ξέρει τι είναι το ηφαίστειο. Δεν του φαίνεται κάτι καινούριο όταν του το πρωτολένε, ας πούμε. Τέλος πάντων, πίσω λοιπόν εδώ, το 2016 αποφάσισα να πάω με τη γυναίκα μου, ήταν 7 μηνών έγκυος τότε, στη Βόρεια Κορέα. Δεν υπήρχε, είχαμε πάει σε πολλές πόλεις, χώρες, και θέλαμε να ψάξουμε ένα ασφαλές μέρος, και believe it or not, είναι φοβερά ασφαλής η Βόρειος Κορέα, διότι για να μπεις μέσα σου ψάχνουν ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Τότε ήταν και πριν από 2,5 χρόνια, ήταν και μια τάση παντού στην Ευρώπη να πέφτουν αυτοκίνητα πάνω σε κόσμο. Ήταν η τρομοκρατία στο μέγιστο. Οπότε μας είχε φανεί σαν μια καλή επιλογή. Πράγματι, πήγαμε λοιπόν εκεί. Και εδώ είναι οι δύο, είναι ο πατέρας και ο παππούς του τωρινού ηγέτη, όπου είναι, όπως βλέπετε, σημεία για να προσκυνήσουν. Μας πήγαν λοιπόν και εμάς εκεί. Και είδαμε λοιπόν αυτούς τους ντόπιους κατά ουρές να έρχονται Κυριακή από. Πώς το λένε, μεσημέρι ήτανε, να πάνε να προσκυνήσουν και να αφήσουν στεφάνια. Ρωτάω λοιπόν εγώ, εκεί τον ξεναγώ, τούτη εδώ, λέω, είναι καμιά εθνική γιορτή σήμερα, τι είναι, γιατί προσκυνάτε? Όχι, λέει, δεν είναι καμιά εθνική γιορτή. Λέω, τι είναι, δεν έβλεπα για κανέναν ένοπλο κάπου να τους υποχρεώνει. Λέω, γιατί πάνε, λέει. Είναι, λέει, family activity. Family activity, να πας να βάζεις τα στεφάνια. Ωραία, λέω. Κατάλαβα. Εδώ ο αναλφαβητισμός θα πρέπει να είναι στο 90%, σκέφτηκα. Όταν λοιπόν βγήκα από τη χώρα, μπήκα στο Google να δω ποιος είναι ο αναλφαβητισμός της χώρας, γιατί μέσα στη χώρα δεν έχει ίντερνετ, έχει intranet. Ό,τι που είναι εσωτερικά μαθαίνει ο κόσμος. Βγήκα λοιπόν και βλέπω εκεί ότι 100% του πληθυσμού πάει σχολείο. Δεν υπάρχει κανείς που να μην ξέρει γράμματα. Και θέλω να καταλήξω στο εξής, ότι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης δεν έχει να κάνει απαραίτητα με το σχολείο.
Έχει να κάνει με τον τρόπο που θα διδαχτείς κάποια πράγματα. Βεβαίως εδώ υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Μην το απομονώσουμε. Αλλά το κομμάτι αυτό, το να μπορέσεις να γίνεις critical thinker, ας πούμε, είναι κάτι που επιτυγχάνεται με το STEM, με το STEAM, με το STREAM, δεν ξέρω τι άλλο γράμμα θα βάλουμε μετά. Αλλά με αυτόν τον τρόπο, με κάτι που είναι βιωματικό, που είναι διαδραστικό. Εμάς ο στόχος μας δεν είναι να προσιλητήσουμε και να γίνουν όλοι επιστήμονες. Δεν χρειάζεται, δεν θέλουμε να γίνουν όλοι επιστήμονες. Θέλουμε να αναπτυχθεί μια κοινωνία με έναν τρόπο σκέψης, ο οποίος πατάει σε δεδομένα και μπορεί κάποιος να παίρνει μια απόφαση για τον εαυτό του. Ευχαριστώ πολύ.